Και να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον οικονομολόγο μας, τον κύριο Ανδρέα Χριστοφίδη, για να μας δώσει έτσι την ανασκόπησή μας για τις αγορές και την οικονομία μας γενικότερα, πώς κινήθηκε την τελευταία εβδομάδα και τις προβλέψεις του. Κύριε Χριστοφίδη, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κυρία Ρουσιά, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έτσι να μας δώσετε μία σύντομη ανασκόπηση, κύριε Χριστοφίδη, αρχικά της αγοράς κατά την τελευταία εβδομάδα. Ποια είναι τα νεότερα που έχουμε μέχρι στιγμής? Βεβαίως, θα λέγαμε ότι ήταν μια αρκετά σημαντική εβδομάδα σε ό,τι αφορά τις μετοχές, η οποία χαρακτηρίστηκε από αρκετά ψηλή μεταβλητότητα. Είδαμε ειδικά στις αρχές της εβδομάδας στην Ευρώπη, στην Αμερική, οι αγορές κινήθηκαν πολύ πτωτικά, αλλά πολύ έντονη ήταν και η άνοδος που ακολούθησε στο δεύτερο μισό της εβδομάδας και μάλιστα κλείσαμε την εβδομάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική σε πιο ψηλά επίπεδα από ό,τι την είχαμε ξεκινήσει. Η κατάσταση είναι διαφορετική σε ό,τι αφορά την Ασία και ειδικά σε ό,τι αφορά την Κίνα, όπου συνεχίζεται η πτωτική πορεία, εχθές ειδικά και σήμερα το πρωί, μετά από τις νέες αυξημένες πιέσεις που βάζει η κινέζικη κυβέρνηση, αυτή τη φορά στον τομέα της εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τα ομόλογα, εκεί συνεχίζεται το πάρα πολύ ψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον, ειδικά στα αμερικάνικα κυβερνητικά εταιρικά ομόλογα. Να σημειώσουμε επίσης σε ό,τι αφορά τα κρυπτονομίσματα. Μιλήσαμε για το Bitcoin την περασμένη εβδομάδα. Λέγαμε για την μείωση στην αξία του που είχε φτάσει τις 30.000. Ενώ τώρα βλέπουμε να εκτοξεύθηκε η τιμή του. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένας συσχετισμός μεταξύ τις αγορές μετοχών και του bitcoin, τις αγορές των κρυπτονομισμάτων. Βλέπουμε ότι εκτοξεύθηκε, είχε πάει πιο πάνω από τις 40.000, τώρα είναι λίγο πιο κάτω, αλλά σημειώνουμε επίσης τη μεγάλη αύξηση στην τιμή του bitcoin. Mm-hmm. Μάλιστα. Και να μας πείτε έτσι, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι για την άμεση ανάκαμψη, κύριε Χριστοφίδη, στις αγορές των μετοχών? Φαίνεται ότι οι επενδυτές κάπως κοιτάζουν μπροστά. Πλέον το βαρύδι, να θέλετε, τα προβλήματα που συνεχίζουν να μας προκαλούν το COVID, η πανδημία, η αγορά φαίνεται ότι κοιτάζει μπροστά, το έχει συνειδητοποιήσει και πιστεύει ότι ακόμα και μετά αλλάξει δέλτα δεν θα επιφέρει περισσότερες αρνητικές εκπλήξεις σε ό,τι αφορά περιορισμούς, σε ό,τι αφορά lockdown, γενικά σε ό,τι αφορά την οικονομική δραστηριότητα. Οπότε πάνω σε αυτόν βλέπουμε να συνεχίζονται οι πολιτικές στήριξης της οικονομίας, είτε είναι από τις κυβερνήσεις, είτε είναι από τις κεντρικές τράπεζες. Η νομισματική πολιτική, θα λέγαμε, ότι παραμένει πολύ, πολύ δυνατή. Οπότε από αυτήν την άποψη οι επενδυτές βλέπουν επίσης σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, όπου ακόμα και την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου για ακόμα μια φορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επικύρωσε, να θέλετε, την νομισματική της πολιτική, ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν όπως είναι, στο αρνητικό επίπεδο. Όταν οι επενδυτές κοιτάζουν αυτόν και αξιονομούν, να θέλετε, σε ό,τι αφορά τις κατανομές των περιουσιακών τους στοιχείων, ανάλογα. Mm-hmm. Και μάλιστα, και ποιοι κινδυνελοχεύουν, κύριε Χριστοφίδη, για το σενάριο που μας περιγράψατε μόλις τώρα? Θα λέγαμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά την αμερικάνικη οικονομία, όπου έχουμε δει, ναι μεν μειώνεται η ανεργία, δεν έχουμε όμως ακόμη φτάσει στα επίπεδα που ήμασταν πριν από την πανδημία. Από την άλλη βλέπουμε ότι αυξάνεται σιγά σιγά ο πληθωρισμός, όχι μόνο στην Αμερική αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό ενδέχεται κάπως να προκαλέσει, αν θέλετε, ένα πονοκέφαλο για το Federal Reserve, και αυτό θα ήταν το σενάριο το οποίο δεν ευχόμαστε, δηλαδή να παραμείνει ανεργία σε σχετικά ψηλά επίπεδα και να έχουμε και τον πληθωρισμό, ο οποίος δεν είναι
τόσο περιστασιακός όσον ελπίζει να είναι το Federal Reserve. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, είμαστε ακόμα μακριά, αλλά οι επενδυτές πρέπει να έχουν αυτό το σενάριο υπόψη τους, διότι στο τέλος της ημέρας, ειδικά οι αμερικάνικες αγορές, ναι μεν βασίζονται στην πολύ ψηλή κερδοφορία των εταιριών, αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας της νομισματικής πολιτικής, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αγορές μετοχών. Μάλιστα. Να περάσουμε όμως και στα εταιρικά μας κέρδη. Κύριε Χριστοφίδη, να μας πείτε τι νεότερα είχαμε για αυτή την εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από χθες το βράδυ. Είχαμε δύο πολύ σημαντικές εταιρείες. Η μία είναι η Louis Vuitton. Η Louis Vuitton, όπως γνωρίζουμε, έχουμε ξαναμιλήσει. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που έχουμε στην Ευρώπη. Είναι ο παγκόσμιος leader στον τομέα των πολύτιμων αγαθών, αν θέλετε. Η εταιρεία ανακοίνωσε έκλεισε το τρίμηνο με τον κύκλο εργασιών να έρχεται πέριξ το 15 δισεκατομμυρίων για το τρίμηνο. Αυτό είναι μια αύξηση περίπου 20% του κύκλου εργασιών που είχε η εταιρεία σε σχέση με το 2019. Το έχουμε ξαναπεί ότι αυτή η κατηγορία εταιριών που πουλούν προϊόντα πολυτελείας έχουν πάρα πολύ ψηλή ζήτηση ανά το παγκόσμιο, ειδικά στην Κίνα, ειδικά στην Αμερική. Η τιμή βέβαια της μετοχής έχει καταγράψει μια ανάνοδο της τάξης του 30% από την αρχή του χρόνου. Αλλά γενικά, κοιτάζοντας και τους αναλυτές, πιστεύουμε ότι οι προοπτικές για την εταιρεία παραμένουν καλές. Να μιλήσουμε επίσης και για τη Tesla. Ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της χθες το βράδυ και εδώ πολύ καλά αποτελέσματα, πάρα πολύ ψηλή η κερδοφορία της εταιρείας. Να πούμε ότι περιμένει να παραδώσει γύρω στις 750.000 αυτοκίνητα φέτος. Και αυτό συγκρίνεται περίπου με τις 500.000 που είχε παραδώσει την περσινή χρονιά. Εδώ να πούμε ότι και άλλες εταιρείες και στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα. Mm-hmm. Γενικά πολύ καλά τα αποτελέσματα. Σημειώνουμε ότι στην Αμερική μέχρι τώρα έχουν ανακοινώσει περίπου το 1/3 των εταιριών που βρίσκονται στο δίχτυ S&P 500. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτών των εταιριών έχει ανακοινώσει αποτελέσματα πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες. Εδώ βέβαια να σημειώσουμε ότι σήμερα και αύριο είναι μεγάλη μέρα στην Αμερική, όπου περιμένουμε τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, η Apple, η Microsoft, η Google, η Facebook. Μεθαύριο θα έχουμε επίσης και την Amazon. Οπότε, αν θέλετε, αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνουμε τις μεγάλες εταιρείες. Βέβαια, συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε επίσης αρκετές. Μάλιστα. Και τώρα να μας πείτε, κύριε Χριστοφίδη, και τις προσδοκίες σας έτσι, για τις χρηματοοικονομικές αγορές για το υπόλοιπο του έτους. Έχουν απομείνει κάποιοι μήνες. Τι πιστεύετε εσείς? Αυτό θα εξαρτηθεί σε έναν μεγάλο βαθμό από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην Αμερική. Βλέπουμε ήδη, έχουν βγει αυτές τις μέρες οι πρώτοι δείχτες μεταποίησης για τον μήνα του Ιούλη. Βέβαια θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα αρχές του Αυγούστου, αλλά πρώτες ενδείξεις που έχουμε είναι ότι συνεχίζεται η πολύ καλή κατάσταση στον τομέα της μεταποίησης, στον τομέα της βιομηχανίας, ειδικά στην Αμερική και στην Ευρώπη. Όχι μόνο στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, αλλά επίσης σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, και αυτό ήταν λογικό μετά την άρση των περιορισμών. Πιστεύουμε όμως ότι κάπου εδώ είναι και το πιο ψηλό σημείο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας μετά από την περσινή χρονιά. Οπότε μπαίνουμε σε μια τροχιά ομαλοποίησης. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που έλεγα πριν. Οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί στην κατάσταση σε ό,τι αφορά την ανεργία, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Από την άλλη, πιστεύουμε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα. Βέβαια, θα ξεκινήσει μια συζήτηση στην Αμερική σε ό,τι αφορά
τη συνέχιση των προγραμμάτων αγοράς ομολόγως στην δευτερογενή αγορά, και αυτό επίσης θα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά γενικά στην κατάσταση που είμαστε, όπου τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά, βλέπουμε ότι οι οικονομίες τέλος πάντων κοιτάζουν μπροστά, ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα σε ό,τι αφορά το COVID και την εξέλιξη της πανδημίας. Πιστεύουμε ότι αυτό το σενάριο γενικά θα παραμείνει καλό σε ό,τι αφορά διάφορες κατηγορίες αξιών οι οποίες περιέχουν ρίσκο. Και αυτό το βλέπουμε και στα ομόλογα ψηλού ρίσκου, είτε είναι μετοχές, είτε είναι σε άλλες αξίες κινητές, ακίνητες αξίες. Μιλήσαμε και την περασμένη εβδομάδα. Αλλά όπως είπα και πριν, πρέπει οι επενδυτές να μην νομίζουν ότι είναι όλα ρόδινα. Σε ένα μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από την μακροοικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ έτσι, για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καθώς και καλό καλοκαίρι, γιατί είναι η τελευταία σας παρουσία σήμερα στην εκπομπή μας, και θα τα ξαναπούμε βεβαίως με τη νέα σεζόν. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.